Επίσης, επειδή ποτέ δεν ξεχνώ, καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν και η ΤΕΟΣ και οι πρώην υπουργοί, καθώς έβαλαν και αυτοί το δικό τους λιθαράκι σε αυτό που παραδίδουμε σήμερα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τους προηγούμενους, γι' αυτό ευχαριστώ τη Βασιλική Αναστασιάδου και τον Μάριον τον Δημητριάδη και φυσικά όλους τους συναδέλφους μου στο Υπουργικό Συμβούλιο, υπουργούς, υφυπουργούς, των κυβερνητικών εκπρόσωπων και την αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπο. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω αυτούς που αδίκησα και παραμέλησα για να υπηρετώ τη χώρα, την οικογένειά μου, τη σύζυγό μου Μαρία και τα δύο μου παιδιά, την Ελεάνα και τον Γιώργο. Ήταν πάντα δίπλα μου, στήριγμα μου και σίγουρα περάσα δύσκολα και τώρα ήρθε η ώρα να τους αφιερώσω περισσότερο χρόνο γιατί το αξίζω. Αγαπητέ Αλέξη, πάνω στο γραφείο σου σου άφησα μια επιστολή με αυτά που θεωρώ ως πιο σημαντικά θέματα τα οποία θα κληθείς να αντιμετωπίσεις άμεσα με τις εισηγήσεις μου και τις απόψεις μου. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα πορευτείς με βάση το δημόσιο συμφέρον. Σου εύχομαι σε όλες τις μάχες που θα βρεις μπροστά σου να το υπερασπίσεις και πάντα να νικάς. Σου παραδίδω το Υπουργείο πιο ψηλά από ό,τι το ανάλαβα και σου εύχομαι και εσύ να το παραδώσεις στον επόμενο ακόμη πιο ψηλά και φυσικά θα είμαι δίπλα σου σε ό,τι με χρειαστείς. Καλή αρχή. Αγαπητοί συνεργάτες, πλέον είμαστε συνεργάτες νομίζω. Ταπεινά, αλλά με μεγάλη χαρά αναλαμβάνω αυτό το χαρτοφυλάκιο σήμερα, γνωρίζοντας ότι η στόχη είναι πολύ μεγάλη. Είχα την ευκαιρία και μίλησα με τον κ. Υπουργό και μου περιγράψε το μέγεθος των δραστηριοτήτων σας και θέλω να ξέρετε ότι πρέπει να είστε περήφανοι, διότι από εσάς εξαρτάται σε ένα μεγάλο βαθμό η ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας. Όσο καλύτερη δουλειά θα κάνουμε εμείς, τόσο καλύτερη θα είναι και η ποιότητα ζωής, τόσα λιγότερα προβλήματα θα έχουν στην καθημερινότητα τους. Γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι όπως δουλέψετε με τον αγαπητό Γιάννο, έτσι θα δουλέψουμε και μαζί για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας. Δεν είναι μόνο οι συμπολίτες μας που θα επηρεαστούν από τις που έρχονται. Όσο τόσο καλύτερα θα υποφεληθούν και αυτοί από την ποιότητα των υποδομών και την καλή ποιότητα ζωής. Οπότε γνωρίζω τις ικανότητες σας και γι' αυτό νιώθω υπερήφανος που είμαι εδώ σήμερα, διότι ξέρω ότι θα συνεργαστώ με πολύ ικανούς ανθρώπους οι οποίοι βάζουν το καθήκον τους υπεράνω όλων. Λοιπόν, και πάμε και στο Υπουργείο Ενέργειας. Το παραδίδει το χαρτοφυλάκιο Νατάσα Πυλίδου στο Γιώργο Παπαναστασίου, ο οποίος είναι γνώστης και συνεργάτης βεβαίως της κυρίας Πυλίδου από άλλο πόστο. Υπηρέτησε για πάρα πολλά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα. Και αναμένουμε από τον περιμένουμε ακόμα λίγο να ολοκληρώσει ο κύριος Βαφεάδης στο Υπουργείο Μεταφορών, που μας λέει ότι πιο σημαντικό από όλα είναι η ποιότητα της ζωής μας μέσα στους δρόμους που βρίζουμε καθημερινά. Να συνεχίσει το έργο το οποίο έχουμε αρχίσει και είχαμε πραγματοποιήσει με την προηγούμενη Υπουργό και να το διαβεβαιώσουμε ότι το προσωπικό του Υπουργείου θα είναι δίπλα του, θα τον στηρίζει. Και προσβλέπω σε μια συνέχεια στη συνεργασία μας. Ξέρω ότι μου έχεις δηλώσει ότι θα είσαι στο πλευρό μου και προσβλέπω να έχουμε αυτή την ευκαιρία. Σας ευχαριστώ πολύ. Good one.